Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου. Τελειώσαμε με τις ειδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχαμε ένα δύσκολο δελτίο ειδήσεων με δύσκολη την δισογραφία. Ξέρω πολύ θα πείτε ότι η δισογραφία δεν είναι ποτέ δύσκολη, αλλά μέρες σαν και αυτές, όταν ο νομός περνά τέτοιες στιγμές, με χωριά να εκενώνονται, με πολίτες να αναγκάζονται να φορτώσουν τα υπάρχοντά τους όπου έχουν και δεν έχουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, με αναχώματα να βρίσκονται στα όρια, με τον ομό να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν λοιπόν και μέρες που τα δελτία ειδήσεων είναι δύσκολα. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Και το λέτε για το πρωί στο ραδιόφωνο, ότι είναι 12 Δεκεμβρίου, ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Η αλήθεια είναι ότι όταν προγραμματίσαμε αυτή την εκπομπή δεν είχαν προκύψει όλα αυτά, αλλά έχουν και αυτά που θα συζητήσουμε απόψε τη σημασία τους. Γιατί έχει τη σημασία του και η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός, αλλά και οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Και το λέω αυτό, διότι μπορεί να χάνονται πολλά χρήματα αυτές τις μέρες λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον νομό, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε τους τρόπους, και σας στεναχωρεί έτσι όπως θα το πω, να φέρουμε και να κερδίσουμε χρήματα ως περιοχή, ως νομός, ως πόλη. Εάν λοιπόν δεν φροντίσουμε ακόμη και αυτές τις δύσκολες μέρες να μαζέψουμε, να βρούμε τρόπους, να έρθει κόσμος, να ξοδέψει χρήματα στην περιοχή και να βοηθήσουμε και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού για να περάσουν με λίγα χρήματα όμορφα τις γιορτές των Χριστουγέννων, τότε χάνουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Για το λόγο αυτό ζήτησα σήμερα να βρίσκεται εδώ ο κύριος Στέλιος Βραχιόλογου, είναι αντιδήμαρχος προγραμματισμού, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, αγοράς και αθλητισμού. Λοιπόν, θέλω λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε με βάση την αυριανή ημέρα που είναι το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ναι. Ήταν να γίνει το προηγούμενο Σάββατο, πήρε ένα βολή λόγω του καιρού. Δυστυχώς. Λοιπόν, και όπως μου λέγατε και το πρωί στο ραδιόφωνο και το σκεφτόμουν μετά, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζέψουμε λεφτά. Βέβαια. Και ξέρω ότι κάποιοι θα πούν εμπορευματοποίηση για των Χριστουγέννων. Δεν είναι εμπορευματοποίηση, είναι. Δεν είναι καθόλου αυτό. Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό που ξεκίνησε, Σάκη, να λες, μπορεί να μιλάμε σαν εγώ, νομίζω. Λοιπόν, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Για τους συντοπίτες μας πάνω στο Βόρειο Εύρο κυρίως, όταν έχεις να κάνεις με χωριά τα οποία κρίνονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και φεύγεις, αφήνεις τα υπάρχοντά στο σπίτι σου, μεταναστεύεις σε εισαγωγικά, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, η κατάσταση είναι τραγική προς τα πάνω, αλλά εμείς παράλληλα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων και την ελπίδα σου μέσα από αυτό, ότι πρώτον να στρώσει ο καιρός, να σταματήσει αυτή η βροχόπτωση απίστευτη, έτσι ώστε να γίνει η ζωή των ανθρώπων εκεί πέρα πάνω και των προβλημάτων ακόμα πιο, να γίνει πιο άνετη ως προς την λύση των προβλημάτων, γιατί είναι τραγικά τα πράγματα με την πληροφόρηση που έχουμε. Και εμείς εδώ και 10 μέρες λέμε να σταματήσει αυτή η βροχή για να μπορέσουμε να στρώσουμε όσο πιο καλά γίνεται το πάρκο Ανεξαρτησίας και να τα μεταμορφώσουμε στο πάρκο των Χριστουγέννων. Έτσι ώστε να μπορούμε να φιλοξενήσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων, το οποίο φιλοδοξούμε να μας γεμίσει αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία που τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 6 ώρα, πρώτο ο Θεός, μετά ο καιρός, θα ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα φωταγωγήσουμε όλο το πάρκο. Με μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει γίνει εδώ και 1,5 μήνα, από όλους εμάς, από όλους τους εθελοντές, από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, από όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο πάρκο των Χριστουγέννων τα τελευταία 4 χρόνια. Έτσι λοιπόν, αύριο καλούμε όλο τον κόσμο. Πρώτο καιρός να είναι καλά, στις 6 ώρα και να ξεκινήσουμε, ας πούμε, να μπαίνουμε στην χριστουγεννιάτικη περίοδο πλέον με το άνομα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Πάρκο Ανεξαρτησίας. Τι σηματοδοτεί, θυμάμαι από την αρχή που αρχίσαμε να συζητάμε για το Πάρκο των Χριστουγέννων, λέγατε ότι θέλετε σταδιακά να μπει και αυτό στο πρόγραμμα των πολιτών, όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης του Εύρου, στο πρόγραμμα των πολιτών γενικότερα, ως ένας προορισμός η Αλεξανδρούπολη με αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό με το πέρασμα των χρόνων το βλέπετε να το επιτυχάνετε, δηλαδή μεγαλώνει έτσι όπως θα θέλατε να μεγαλώσει, ή αυτό που βλέπουμε τώρα αυτό είναι? Φέτος έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήδη ο κόσμος ο οποίος περνάει από το Πάρκο Ανεξαρτησίας αυτές τις μέρες έχει δει τη μεγάλη διαφορά και το μεγάλο βήμα το οποίο έχουμε κάνει φέτος. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από τη Δημοτική μας Αρχή εδώ και 4 χρόνια. Με μια προσπάθεια από την πλατεία του Φάρου πριν 4 χρόνια με πάρα πολύ κρύο, με 5 σπιτάκια, πολύ φτωχικά, πολύ έτσι ήρεμα. Πιστέψαμε όμως αυτό, το διανθίσαμε, το βελτιώσαμε, το αναπτύξαμε και φέτος νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο σε όλο τον κόσμο. Φυσικά πιστέψαμε σε αυτό. Κυρίαρχος όμως λόγος είναι τι? Να δώσουμε τη χαρά και να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο
να προσφέρει στα παιδιά του το χριστουγεννιάτικο πνεύμα, το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, την δημιουργία μέσα στο δικό μας πάρκο, μέσα στη δική μας πόλη. Τα οικονομικά είναι πάρα πολύ στενάχωρα σε όλους. Κάθε σπίτι βιώνει τη δική του οικονομική στεναχώρια και ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δυσβάσταχτη κατάσταση. Οπότε οφείλουμε να τους προσέξουμε, αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτό το πάρκο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ο γονιός με το παιδί του να έρθει, να περάσει όμορφα, να κεραστεί, να φάει, να πιει. Το παιδάκι του να ασχοληθεί με παιχνίδια ψυχαγωγικά, δημιουργικού χαρακτήρα, να κάνει χειροτεχνίες, να κάνει εικαστικά, να δει ταινίες με χριστουγεννιάτικα έτσι κινούμενα σχέδια, να χορέψει, να τραγουδήσει και να περάσει γενικά πάρα πολύ όμορφα. Να πάει στο σπίτι του Αγίου Βασίλη, να πάει στο σπίτι της γιαγιάς όπου διαβάζονται παραμύθια και διάφορα πράγματα. Γενικότερα δηλαδή δίνουμε την εικόνα των Χριστουγέννων, αυτή που χαρακτηρίζει η παιδικότητα που κουβαλάμε μέσα μας, αν θέλετε. Όλα αυτά τι είναι, είναι εργαζόμενοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή... Όλα αυτά γίνονται στη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, αλλά γίνεται και σε μια εθελοντική βάση όπου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και θα τους αναφέρω ονομαστικά, γιατί πραγματικά η προσπάθεια αυτή στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους φέτος, οι οποίοι έχουν παρατήσει τα πάντα τους τελευταίους δύο μήνες και ασχολούνται μόνο με αυτό. Βέβαια, θα δούμε και πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε περισσότερο αυτό και περαιτέρω. Αλλά θα ήθελα πρώτον ονομαστικά, γιατί πρέπει να λέγονται πριν αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Κολαίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το δημιουργικό και το σχεδιαστικό του χωριού. Τον Παντελή τον Καλυμνιό, ο οποίος έχει ασχοληθεί με όλο τον ηλεκτρολογικό έλεγχο και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του πάρκου. Να ευχαριστήσω τη Σοφία την Χίτου με το Γραφείο Εθελοντισμού. Τον κύριο Σταύρο, την κυρία Φωτεινή, τη Βασούλα, οι οποίοι άνθρωποι εδώ και ένα μήνα φτιάχνουν τα υπέροχα αυτά στολίδια τα οποία έχουμε διακοσμήσει το χώρο. Να ευχαριστήσω επίσης ανθρώπους, επαγγελματίες οι οποίοι μας δώσανε διάφορα πράγματα. Δηλαδή τον κύριο Μαΐλη, ας πούμε, που μας έδωσε απίστευτες παλέτες, γιατί λόγω της βροχής η οποία έχει δημιουργήσει ένα μικρό ποταμάκι μέσα στο πάρκο, μπορέσαμε με τις παλέτες, δημιουργήσαμε διαδρόμους, δημιουργήσαμε στεγανότητα, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να χαρεί όλες αυτές τις δημιουργίες που έχουμε φτιάξει. Έτσι λοιπόν, ξεχνάω σίγουρα κάποιους ανθρώπους, όπως για τις υπηρεσίες του Δήμου είπα. Είπα και τη συνεργασία που έχουμε μεταξύ των υπηρεσιών, σαν αιρετή εμείς μεταξύ μας, όπου είναι μια ομαδική δουλειά η οποία έχει βγει προς τα έξω. Σαφώς το Δήμαρχο του Βαγγέλη του Λαμπάκη, ο οποίος στηρίζει αυτή την προσπάθεια εξ αρχής, το έχει πιστέψει και μας είπε ότι δηλαδή προχωρήστε, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι και παππούς βέβαια και ο ίδιος και το χέρι ακόμα περισσότερο τώρα. Γενικώς έχει μπει σε μια πολύ εθελοντική βάση, η οποία κάθε χρόνο βλέπω ότι μεγαλώνει. Και επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν μέσα στα σπιτάκια, ποιοι είναι? Οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν, είδες, αυτούς ξέχασα να ευχαριστήσω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και 4 χρόνια αψηφούν το κρύο, τις χαμηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και είναι εκεί με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων. Αν ανήκουν σε ένα σύλλογο, αν ανήκουν σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, σε ένα αθλητικό σύλλογο. Και είναι άνθρωποι από συλλόγους κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι άνθρωποι από το πολυκοινωνικό. Είναι άνθρωποι από τους συλλόγους κυρίων και δεσποινίδων. Όλοι αυτοί λοιπόν έρχονται κοντά, σιγά σιγά, χρόνο με τον χρόνο. Σκέψω ότι πριν 4 χρόνια είχαμε 5 σπιτάκια και δεν σου κρύβω, Σάκη, όταν είχαμε 30 περίπτερα φέτος, θα τα γεμίζαμε και τα 30. Αυτό είναι κάτι ελπιδοφόρο, είναι κάτι αισιόδοξο. Πάει να πει ότι αρχίζει η κοινωνία και αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, αρχίζει να μεγαλώνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τι επιτυγχάνεται μέσα από αυτό? Όταν βλέπεις ένα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων από κάποιο δημοτικό ή από κάποιο γυμνάσιο ή από κάποιο λύκειο, οι οποίοι μπαίνουν και συμμετέχουν, δεν το κάνουν πλέον γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Επειδή τα οικονομικά πλέον και του Δήμου και, και του κράτους γενικά δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται, θέλω να πούμε ένα σχολείο. Ένα σχολείο έχει το θέμα της συντήρησης. Πλέον δεν μπορούμε να καλύψουμε ορισμένα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αποτελούν παράδειγμα για μένα σε σχέση με μερικούς άλλους, οι οποίοι δεν αποτελούν παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τι κάνουν? Έρχονται, 20 μέρες θα ψηφούν το κρύο, κάθονται εκεί πέρα, μέσα στη βροχή, μαζεύουν χρήματα από κάποια μπαζάρ, κάποιες μικρότερες κατασκευές που φτιάχνουν οι ίδιοι μαθητές, βάζοντας και στους μαθητές το πνεύμα της δημιουργίας και το πνεύμα του ότι ξέρεις τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να δουλέψεις γι' αυτό, πρέπει να δουλέψεις για το σχολείο σου. Με λυπεί το γεγονός αυτό που δεν μπορώ σαν Δήμος να συντηρήσω ένα σχολείο, αλλά δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση. Ναι. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί κάποιος, τόσο πιο γρήγορα δεν θα έχουμε προβλήματα.
Χαίρομαι λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους, χαίρομαι με αυτούς τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, χαίρομαι για ορισμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν, χαίρομαι για μαθητές λυκείων οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετέχουν σε αυτές τις γιορτές, μαζεύοντας χρήματα και τα δίνουν σε συλλόγους καρκινοπαθών, σε πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες είναι άσχημα οικονομικά και έχουν την ανάγκη της στήριξής μας, διότι έχουν κοπεί επιδοτήσεις, διότι έχει κοπεί γενικότερη βοήθεια του κράτους. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ ελπιδοφόρο. Μου δίνει να καταλάβω ότι ό,τι και να γίνει, έχουμε ένας τον άλλον, είμαστε κοντά, δημιουργούμε μια μεγάλη παρέα και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα. Όταν βλέπω ένα δημοτικό το οποίο μαζεύει κάποια χρήματα και μου λέει: Στέλιο, δεν χρειαζόμαστε χρήματα για τα μπάνια και για να βάψουμε τους τοίχους μας, έχουμε βγάλει από τα Χριστούγεννα. Δεν έχω λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Παρά μόνο να τους ευχαριστήσω που βρίσκονται εκεί και έφερα ένα παράδειγμα μόνο. Όπως αντίθετο όμως υπάρχει και το αντίθετο άγρο, το οποίο με στεναχωρεί και το συναντώ εδώ και 4 χρόνια. Υπάρχουν και διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με μεγάλη ιστορία, εκπαιδευτικά ιδρύματα με μεγάλη ιστορία, ας πούμε, στην πόλη μας, οι οποίοι δημιουργούν τροχοπέδι στην όλη αυτή η ιστορία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω μόνο ότι ας παραδειγματιστούν από τους υπόλοιπους διευθυντές σχολείων πώς λειτουργούν και πώς καλύπτουν τις ανάγκες. Και δεν θέλω να ακούω πλέον να έρχονται διευθυντές σχολείων και να μου λένε: Δώστε μας χρήματα σαν Δήμος για να υποστηρίξουμε την χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Αυτά έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει εδώ και 3 χρόνια. Πλέον πρέπει να κινηθούμε μόνοι μας. Οπότε ας παραδειγματιστούν αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Εγώ δεν θα πω αν υπάρχουν καλοί και κακοί. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν ικανοί και μη ικανοί. Αυτό θα πω κι εγώ. Αυτό ακριβώς λέω. Αλλά ξέρεις τι, όταν είσαι 1,5 μήνα μες στο κρύο, παλεύεις εδώ και 4 χρόνια και βλέπεις αυτές τις συμπεριφορές, τουλάχιστον εγώ δεν θα τις χαρακτηρίσω γιατί δεν είναι του χαρακτήρα μου, εννοείται. Αλλά ας παραδειγματιστούν από τους υπόλοιπους. Τι κάνουν αυτοί που μπαίνουν σε αυτό το πάρκο? Εκτός από. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πικρία. Άλλες πικρίες υπάρχουν εκτός από αυτή. Δεν είναι πικρία. Δεν είναι πικρία. Το έθεσες πάρα πολύ καλά. Είναι ότι πλέον καταλάβαμε ρεαλιστικά την κατάσταση που βρισκόμαστε και τα σχολεία. Και εμείς, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι το καταλάβανε νωρίς. Κάποιοι δεν το καταλάβανε. Αλλά οφείλεις στα παιδιά να συνεχίσεις να δίνεις τη χαρά των Χριστουγέννων. Είτε μέσα στο σχολείο σου, είτε έξω από αυτήν. Μπορείς να κάνεις και γιορτές μέσα στο σχολείο σου, μπορείς να κάνεις και στο πάρκο αν θέλεις, μπορείς να κάνεις οπουδήποτε μόνος σου. Αν στηριχτείς στη δύναμη που έχει ένας σύλλογος γονέων και δαιμόνων, στη δύναμη που έχουν οι ίδιοι μαθητές. Αυτή η γιορτή, καταλαβαίνω από αυτά που λέμε σήμερα, ότι στείνεται για την πόλη, για τους πολίτες και για τους επισκέπτες. Βέβαια. Από τα προηγούμενα χρόνια, το μήνυμα το οποίο παίρνετε ποιο είναι? Υπάρχει αντίδραση, η αντίδραση που θα περιμένατε από τους πολίτες? Έρχονται τα παιδιά. Μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη. Δηλαδή τώρα το δεκαήμερο αυτών των προετοιμασιών έρχονται τα παιδάκια, βγάζουν φωτογραφίες. Έρχονται οι πολίτες, μας λένε: Παιδιά, συγχαρητήρια, ακόμη καλύτερα φέτος. Συνεχίστε, κάντε αυτό που κάνετε. Αυτό λοιπόν είναι και η δύναμη που σου δίνει και το καύσιμο να συνεχίζεις. Μας επέλεξε ο κόσμος για κάποιο λόγο, για να είμαστε εκεί και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε πράγματα τα οποία έχουν ξεκινήσει. Όταν πριν 4 χρόνια λέγαμε ότι αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό, κάποιοι γελούσαν, κάποιοι λέγανε: Έλα ρε παιδιά τώρα. Μα έχουν γίνει σε άλλες πόλεις. Έχουμε περίτρανα παραδείγματα τα οποία κάπως έτσι ξεκινήσανε. Εμείς έχουμε βάλει έναν στόχο, έχουμε βάλει έναν ορίζοντα και μπορούμε σε μερικά χρόνια όντως να γίνουν αυτές όλες οι εκδηλώσεις, είτε είναι καρναβάλι, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι γιορτή του κρασιού, η οποία αναβίωσε με τρομερή επιτυχία φέτος το καλοκαίρι, είτε τα ελευθέρειά μας. Μπορούμε να κάνουμε 4 πολιτιστικούς πυλώνες γερούς, και ας μην υπάρχουν χρήματα. Να υπάρχει εθελοντισμός, να υπάρχει δύναμη, κουράγιο, και εδώ είμαστε εμείς. Και να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα προς όφελος της πόλης. Τι έχω να ζηλέψω από τη Δράμα? Έχω να ζηλέψω, ξέρεις τι, 550 εθελοντές. Οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται για αυτήν την ιστορία όλο τον χρόνο. Προς τιμήν τους οι άνθρωποι. Αυτό το ζηλεύω. Ναι, τι feedback παίρνει η πόλη και τι χρήμα πέφτει η πόλη. Βέβαια, μα πρέπει να φτάσει. Πριν 12 χρόνια που ξεκίνησε, κάπως έτσι ξεκίνησε. Και πραγματικά τους ζηλεύω, τους χαίρομαι και προσπαθώ και βλέπω τι κάνανε αυτοί καλά και τι δεν έχω κάνει εγώ. Και προσπαθώ να βελτιώνομαι και να διορθώνομαι. Mm-hmm. Αυτή είναι η υγιής πλευρά. Λέω ότι μου λέγατε το πρωί στο ραδιόφωνο δεν υπάρχουν χρήματα για πολύ βασικά πράγματα, όπως ας πούμε το να βγει ένα φυλάδιο ή κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν χρήματα. Αντισταθμίζεται αυτό? Δηλαδή, ή δεν θα αντισταθμιστεί κάποια στιγμή, δεν θα πείτε ότι εμείς βγάλαμε τόσο, άρα μπορούμε την επόμενη χρονιά να διαθέσουμε κάποια χρήματα? Αυτό κάναμε φέτος. Αυτό κάναμε ακριβώς φέτος. Δαπανίσαμε κάποια χρήματα ελάχιστα για κατασκευές, για ξυλία, για σίδερα, για τέτοια πράγματα, τα οποία θα μπορέσουμε του χρόνου να τα χρησιμοποιήσουμε, να φύγουμε από το κατασκευαστικό κομμάτι, το οποίο είναι λίγο, έχει μεγαλύτερη δαπάνη. Και να μείνουμε μόνο στο δημιουργικό κομμάτι.
Εκεί πλέον θα μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις κατασκευές και όλα αυτά τα περίπτερα και όλα αυτά που έχουμε φτιάξει, θα μπορούμε πλέον να ρίξουμε και το κόστος των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τους δημότες. Και μην φανταστείς τώρα για επιβάρυνση. Αν σου πω κάποια νούμερα από το 2007 μέχρι το 2010 για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και σου πω τα ποσά από το 2010. Ο Δήμος δεν κερδίζει από αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο περίπτερο στο οποίο πωλείται κάτι Όχι. και είναι υπέρ του Δήμου. Όχι, αυτό θα γίνει από του χρόνου, διότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει πρώτα να κατοχυρώσουμε και μετά να δώσουμε προς χρήση σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμπορική δραστηριότητα δηλαδή. Μάλιστα. Πρώτα θα κατοχυρώσουμε το νομικό πλαίσιο, θα είναι οι άνθρωποι όλοι με τις άδειές τους και θα μπορούν να μπουν μέσα και να πουλάνε. Εμείς το κάνουμε φέτος και το κάνουμε ακόμα έτσι σε μια πιλωτική φάση, να το πω, μετά από 4 χρόνια. Και είναι και πολύ όμορφο. Γιατί σου λέω, τα χρήματα τα οποία βγαίνουν από σχολικά μπαζάρ τώρα, κατασκευές, δεν έχουμε προϊόντα. Ναι, έτσι, ναι. Τα οποία φτιάχνουν οι ίδιοι μαθητές. Θέλουμε να του δώσουμε τη χαρά της δημιουργίας. Και τη χαρά της δημιουργίας και της ευκαιρίας ότι δουλεύω για το σχολείο μου. Δουλεύω για τον πολιτιστικό μου σύλλογο. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ή δουλεύω. Κάθομαι, κρυώνω, μαζεύω βροχή, περνάω ωραία, αλλά παράλληλα το αποτέλεσμα προσπαθώ και βοηθάω μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει τρομερή ανάγκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πολύ ανθρώπινο, το οποίο λείπει από τις μέρες μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα φέτος. Από του χρόνου μπορούμε να τα δούμε σε μια καινούργια βάση και όσον αφορά τα οικονομικά και να κερδίζει και ο Δήμος σαφώς κάποια πράγματα. Αυτός είναι ο στόχος, αλλά αυτά γίνονται βήμα-βήμα, με σταθερότητα. Πόσο οι επαγγελματίες της πόλης έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια με την λογική ότι ο τουρισμός ο οποίος θα έρθει για τη γιορτή αυτή δεν θα παραμείνει μόνο στο πάρκο, θα πάει... Οι επαγγελματίες είναι δίπλα μας, ό,τι χρειαστούμε, οι άνθρωποι απλόχερα μας βοηθάνε, τα πάντα. Και έχουν μπει και στη διαδικασία της ανάπτυξης, της τουριστικής συνείδησης αν θέλεις, ότι έρχονται κάποιοι άνθρωποι τους οποίους πρέπει να τους συμπεριφερθούμε κάπως. Να είμαστε φιλόξενοι, να έχουμε μια υγιή συμπεριφορά απέναντί τους, θέλουμε να τους ξαναδούμε. Οπότε στο κομμάτι αυτό βοηθάνε πάρα πολλοί οι επαγγελματίες και ακόμα σε υλικά. Δηλαδή, στην παραμονή της Πρωτοβουλίας θα κάνουμε τη μαγκαλιάδα, τη μεγάλη. Ναι. Με τα μαγκάλια μας θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή εκεί στο πάρκο. Θα ψήσουμε, θα προσφέρουμε κρέας, κρασί σε όλους τους ανθρώπους. Οι επαγγελματίες λοιπόν μας βοηθάνε από την πρώτη χρονιά. Έρχονται και μας δίνουν απλόχερα γιατί ξέρουν ότι κάνουμε κάτι για το καλό της πόλης. Γιατί ένας επισκέπτης θα πάει μετά στην καφετέρια να πιει τον καφέ του, θα πάει στο εστιατόριο να φάει το φαγητό του, θα πάει στο ξενοδοχείο για τη διαμονή του. Και όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί έτσι. Πάμε σε μικρή διακοπή διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε τι περίπου περιλαμβάνει αυτή η γιορτή, αλλά και με την ευκαιρία να μου πείτε και δύο-τρία πραγματάκια γενικότερα για την αντιδημαρχία στην οποία είστε από το Σεπτέμβρη πια. Βέβαια. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, βράδυ Παρασκευή, στην εκπομπή Πρόσωπα. Δεν θα επαναλάβω ότι ήταν δύσκολη η μέρα σε ό,τι αφορά την δισογραφία, αλλά είναι σημαντική και η αυριανή μέρα για τα πολιτιστικά αυτού του τόπου, γιατί αύριο, μετά από μια καθυστέρηση μιας εβδομάδας λόγω του καιρού, ανοίγει τις πύλες του, αν θέλετε έτσι, το Πάρκο των Χριστουγέννων στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης και σηματοδοτεί ουσιαστικά μια περίοδο στην οποία θα γιορτάζει η πόλη, ο νομός, τα Χριστούγεννα με τον ομορφότερο, αυτό που θα προσπαθήσουν από ό,τι καταλαβαίνουν να κάνουν οι διοργανωτές, με τον ομορφότερο τρόπο. Κύριε Ταχιόλογλου, ο στόχος είναι η γιορτή τελικά. Ή ο στόχος είναι, το επαναλαμβάνω το ερώτημα, να προσκαλέσουμε και να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Και να προσελκύσουμε κόσμο, αλλά και να γιορτάσουμε μέσα από αυτό, αλλά να μπορέσουμε να μπορέσουμε και να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα που ανέφερα πριν. Ναι. Δηλαδή, κάποια χρήματα όσον αφορά τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, δηλαδή των δημοτικών, των συλλόγων, οι οποίοι είναι χρήματα τα οποία τα έχουν για την διατήρηση και τη συντήρηση των δομών τους και των αρχών τους. Και αυτό. Αλλά κυρίως να δώσουμε χαρά, να δώσουμε αγάπη στον κόσμο. Θέλω να βλέπω παιδιά να χαμογελάνε. Θέλω να βλέπω γονείς να χαμογελάνε. Γιατί δεν σου κρύβω σάκι, το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ. Περπατάω το πρωί και βλέπεις σκυθροπό τον κόσμο. Έτσι είναι. Στεναχωρημένος ο κόσμος με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε όλοι στα σπίτια μας. 6,5 χρονών ο μεγάλος μου γιος, 2,5 ο μικρός. Ναι. Έχει χώρο για όλες τις ηλικίες. Εννοείται. Και 38 ευρώ. Θα σε βάλω τώρα στο κομμάτι του προγράμματος. Έρχεσαι λοιπόν εσύ με το γιο σου που είναι 6,5 και με το γιο σου τον άλλο που είναι. 2,5. Και με μένα που είμαι 38. Και με σένα που είσαι 38, γιατί γινόμαστε όλοι παιδιά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, και έρχεσαι εκεί πέρα με τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου.
σε υποδέχεται ο κόσμος, ο οποίος είναι εκεί πέρα το γραφείο εθελοντισμού, και αρχίζει και κάνει τη βόλτα. Κάνει μια πολύ ωραία βόλτα στα περίπτερα. Βλέπει όλες αυτές τις υπέροχες κατασκευές, τις οποίες έχουν φτιάξει μαθητές, τις έχουν φτιάξει γονείς, τις έχουν φτιάξει μέλη συλλόγων, αθλητικών ή πολιτιστικών, του πολυκοινωνικού, οι κυρίες. Κάνει μια πολύ ωραία βόλτα. Σταματάς στο σπίτι του Αγίου Βασίλη. Στέλνεις ένα γράμμα στον Αγίου Βασίλη. Και σου λέει ο γιος 6,5 χρονών, μπαμπά, θέλω ένα προ. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Ο άλλος 2,5 ακόμα δεν καταλαβαίνει, αλλά κάτι θα γράψει κι αυτός. Συνεχίζει μετά, πάει στο σπίτι της γιαγιάς να διαβάσουν παραμύθια στο μικρότερο γιο, η γιαγιά. Μια χαριτωμένη κυρία η οποία θα είναι από το πολυκοινωνικό και θα διαβάζει παραμυθάκια. Φεύγεις από εκεί, πάει στο σπίτι με τις χειροτεχνίες. Πάει στο σπίτι με τα δημιουργικά παιχνίδια. Αυτά τα σπίτια θα είναι ζεστά ή θα είναι παγωμένα? Όχι, θα είναι ζεστά όπως ήταν και πέρσι. Ωραία. Θα είναι ζεστά, εξασφαλίζουμε και την θερμοκρασία. Πέρσι φαντάζομαι ότι ανοίγαμε τα παράθυρα. Είχε τόση ζέστη που μας λέγανε οι γονείς, παιδιά, θα ζεσταθούμε πάρα πολύ. Εννοείται ότι είναι στεγνά, εννοείται ότι είναι φέτος ακόμη πιο βελτιωμένα. Τα παιδιά δηλαδή με τα παπούτσια τους μέσα άνετα μπορούν να μπουν. Συνεχίζω και λέω: υπάρχει μια μικρή αίθουσα κινηματογράφου. Αν βαρεθεί το παιδάκι και εσύ θέλεις να πιεις ένα καφέ ή οτιδήποτε, κάθεται, παρακολουθεί μια ταινία με κινούμενα σχέδια. Κάθεται, φτιάχνει χειροτεχνίες με τις κοπέλες από το γραφείο εθελοντισμού. Κάθεται, ζωγραφίζει, φτιάχνει κατασκευές και φτιάχνει και υλικά το παιδάκι. Τέτοια πράγματα τα οποία έχουν έτσι δημιουργικό χαρακτήρα. Μετά πάμε στα παιχνίδια. Υπάρχει ένα πάρκο το οποίο είναι γεμάτο παιχνίδια. Παιχνίδια και για το γιο σου που είναι 6,5 και για το γιο σου που είναι 2,5. Ό,τι επιλέγεις. Και κατά το πόσο η τσέπη σηκώνει. Ναι. Έτσι υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα, υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία χρειάζονται χρήματα. Εμείς έχουμε φροντίσει να έχουμε για όλες τις τσέπες. Γιατί όλες τις τσέπες, είπαμε, δεν είναι γεμάτες, ας είναι και Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται, έχουμε μετά τα διάφορα events. Έχουμε πάρα πολύ χορό. Έχουμε πολλά μουσικά σύνολα. Χορευτικά. Όταν λέμε χορό, τι εννοείται? Χορευτικά σύνολα απ' όλα. Έχουμε παραδοσιακά, έχουμε ζούμπα, έχουμε λάτιν, έχουμε rock and roll. Έχουμε μετά μουσικές μπάντες οι οποίες θα μας χαρίσουν υπέροχες μελωδίες. Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Έχουμε παιδικές χοροδίες οι οποίες είναι το καλύτερο από εμένα τουλάχιστον. Να ακούω μικρά παιδάκια να λένε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, να λένε κάλαντα και να μας μεταφέρουν με τη δικιά τους έτσι αθωότητα το πνεύμα των Χριστουγέννων. Τι άλλο το πάρκο σε τι συχνότητα θα λειτουργεί? Α, το ωράριο δεν έχουμε πει. Θα είναι καθημερινά. 10:30, να πω λίγο το πρόγραμμα. Ναι. Θα λειτουργήσει αύριο το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9:30. Την Κυριακή θα λειτουργήσει από τις 10:30 μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Σταματάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και από Παρασκευή πλέον και απόγευμα ξεκινάμε συνέχεια να είμαστε καθημερινά ανοιχτά μέχρι και τις 1 του μήνα. Αυτό είναι το ωράριο. Το οποίο βέβαια πρωί απόγευμα τη καθημερινή ή απόγευμα, φαντάζομαι. Πρωί απόγευμα. Απλώς αυτήν την εβδομάδα που τα σχολεία είναι ακόμη ανοιχτά, είναι... δεν μπήκαμε στη διαδικασία, θα μπούμε από την επόμενη Παρασκευή. Για να μπορούν να υπάρχει πληρότητα στα περίπτερα. Γιατί οι ίδιοι και οι μαθητές και οι γονείς συμμετέχουν και τα στηρίζουν. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το ωράριο μέχρι τις 1 του μήνα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρσι. Πάρα πολλά παιχνίδια με κλόουν, με ξυλοπόδαρους, με μπαλόνια, με ομαδικά παιχνίδια. Κάτι το οποίο ξέρεις όλα αυτά τα 4 χρόνια, είδαμε και τι θέλει περισσότερο ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος θέλει ο γονιός να έρθει εκεί πέρα, να αφήσει το παιδί, να αφήσει σε εισαγωγικά, το παιδί 2 ώρες, να περάσει πάρα πολύ ωραία και να πει το παιδί το πρωί: θέλω να ξαναπάμε στο πάρκο το απόγευμα. Αυτή είναι η ιστορία. Κακά τα ψέματα, όλη η ιστορία γίνεται για τα παιδιά τα μικρότερα. Σαφώς όμως υπάρχουν και παιχνίδια εκεί πέρα για τα μεγαλύτερα παιδιά, για μένα και για σένα. Υπάρχουν μικρόφωνα όπου θα ακούσουμε διάφορες μπάντες της πόλης μας να μας διασκεδάζουν. Υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος θα εκπέμπει από εκεί και θα βγάζει αυτό το πράγμα προς τα έξω και θα κάνει αφιερώσεις και θα μεταφέρει όλο το ιστορικό εκεί. Σίγουρα ξεχνάω πράγματα τώρα, αλλά πίστεψέ με, Σάκη. Από πέρσι και μέχρι φέτος, ναι. Κατά τη διάρκεια της περίοδου, της χρονιάς, ναι. Το καλοκαίρι, ας πούμε, εκεί που κανείς δεν σκέφτεται τα Χριστούγεννα, υπήρχαν σύλλογοι, υπήρχαν γονείς ή υπήρχαν παιδιά που σας συναντούσαν στον δρόμο και σας έλεγαν πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή. Αυτό ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο ήδη που λέγαμε τι θα κάνουμε φέτος τα Χριστούγεννα, τι έχετε σκεφτεί, θα γίνει, δεν θα γίνει. Και... Μεγαλύτερη ημέρα κατά την άποψή σας είναι 31 του Δεκέμβρη, η τελευταία μέρα του χρόνου, ή όχι, η σημαντικότερη στιγμή? Η μεγαλύτερη είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Ναι. Το πικ δηλαδή, και τη μέρα των Χριστουγέννων. Την παραμονή, ξέρετε τι γίνεται, μάλλον όλοι μαζεύονται σπίτια, τρώνε με τις οικογένειες κτλ. Οπότε η δυναμική δεν είναι τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Αλλά φέτος έχουμε κάτι σκεφτεί και γι' αυτό, για να τραβήξουμε τον κόσμο να μείνει εκεί και να γιορτάσει. Θα σας το πούμε αυτό, είναι έκπληξη. Λοιπόν, επίσης να πω κάτι άλλο, ναι, για το πρόγραμμα το οποίο θα το επικοινωνήσουμε μέσω διαδικτύου. Όταν έλεγα για τα οικονομικά πριν, είναι σαφώς πολύ
πολύ στενά τα όρια τα οικονομικά τα οποία μπορούμε να κινηθούμε. Έτσι λοιπόν, φέτος δεν θα έχουμε πρόγραμμα το οποίο έχει ένα κόστος Α για να το διανέμουμε σε όλο τον κόσμο. Θα το επικοινωνήσουμε μέσω διαδικτύου. Καθώς επίσης θα έχουμε και μερικά προγράμματα εκεί στο χώρο του πάρκου και θα μπορεί ο καθένας να βλέπει καθημερινά τι μπορεί να συναντήσει την επόμενη μέρα. Τώρα, είπαμε, ξεκινάει αύριο Σάββατο στις 6. Στις 6 ώρα είναι τα εγγένεια. Και τελευταία μέρα είναι η 1η του Γενάρη. Η 1η του 2015. Του 2015. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσουμε όμορφα. Θα περάσουμε όμορφα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα περάσουμε όμορφα, έτσι όπως πρέπει. Με λίγα χρήματα, αλλά με πολύ πλούσια καρδιά, με πολύ πλούσια ψυχή. Τώρα πάμε στην αντιδημαρχία σας λίγο. Βέβαια. Τι γίνεται, έχετε ένα πολύ μεγάλο πεδίο δράσης σε μια εποχή όπου χρειάζονται πολλά. Και χρειάζονται πολλά γιατί είτε κάποια δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, είτε έγιναν κάποια στιγμή και ατόνισαν. Και η επιχειρηματικότητα, ας πούμε, πριν από μερικές εβδομάδες στη θέση σας καθόταν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και συζητούσαμε για την επιχειρηματικότητα στον νομό, αντιμετωπίζει και εκεί ζητήματα και θέματα με τη φορολόγηση και όχι μόνο. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, τι σχεδιάζεται να κάνετε. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί που συζητούσαμε σε μία παρέα την απόψινή εκπομπή, μου λέει μία ομάδα νέων παιδιών να πει στον Βραχιόλογο ότι κάποτε η πόλη είχε δωρεάν Wi-Fi και τώρα δεν έχει. Mm-hmm. Ένα από τα ζητήματα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τίθενται στη συζήτηση καθημερινά. Είναι προς επίλυση κάποια θέματα. Καταρχήν το δωρεάν Wi-Fi θα αρχίσει να λειτουργεί από το Γενάρη του 2015. Σε όλη την πόλη υπάρχουν διάφορα σπότ τα οποία θα υπέπουν και θα μπορεί ο Δημότης σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης να υπάρχει το free Wi-Fi. Όσον αφορά για το υπόλοιπο, είμαστε σε μία περίοδο όπου κλείνουν κάποια έργα, έτσι ολοκληρώνονται, και ξεκινάει μία μεγάλη περίοδος όσον αφορά το ΕΣΠΑ το 2014-2020. Είναι μία μεγάλη περίοδος με ένα μεγάλο προγραμματικό πνεύμα, εγώ θα το έλεγα, που μέσα σε αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε το σχεδιασμό της πόλης, δηλαδή τι θέλουμε να γίνει από εδώ και πέρα στην προσεχή πενταετία. Τι πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα αυτή την πενταετία και τι πρέπει να έχουμε στο νου μας. Στο νου μας πρέπει να έχουμε τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν όσο μεγαλώνει η πόλη, όσο μεγαλώνουν και διαφοροποιούνται και τα κριτήρια των αναγκών, γιατί παίζει γι' αυτό μεγάλο ρόλο. Ας πούμε, βλέπω εγώ ένας παράγοντας και μία παράμετρος που μιλάμε για τη φτωχοποίηση. Πριν από 5 χρόνια δεν ήταν ίδια τα οικονομικά μεγέθη και η οικονομική δυσχέρεια την οποία ζούμε. Οπότε κατευθυνόμαστε και προς τα εκεί. Ναι. Εμείς τι έχουμε κάνει τώρα, μαζεύουμε από όλες τις δομές του Δήμου τις προτάσεις, τις οποίες τις βάζουμε και τις φιλτράρουμε. Περιμένουμε να έρθουν οι προσκλήσεις για να δούμε τις προσκλήσεις των προγραμμάτων. Και βάζουμε και κουμπώνουμε, θα έλεγα σε εισαγωγικά, την κάθε πρόταση που μπορεί να χωρέσει. Τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από αυτήν. Τα μάτια μας και τα αυτιά μας είναι ανοιχτά συνεχώς. Προσπαθούμε να ρημάσουμε πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι ώστε να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι, όπου όταν θα έρθει η πρόσκληση να μπορέσουμε να έχουμε όρημη μια πρόταση και να την εντάξουμε μέσα. Και τώρα είμαστε σε μια πολύ δημιουργική φάση, θα έλεγα εγώ, γιατί ξεκινάει, είπαμε, αυτό το καινούργιο πλαίσιο το 2014-2020, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Μιλάμε για ΕΣΠΑ, μιλάμε από τα εναπομείναντα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μπορεί να έχει οποιοδήποτε δήμος για την ανάπτυξή του. Mm-hmm. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το πνεύμα. Είμαστε στη φάση τώρα της, του σχεδιασμού, θα έλεγα, τη συλλογή των προτάσεων όλων αυτών των πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε. Σαφώς υπάρχουν και προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει εδώ και 2 χρόνια και περιμέναμε να ανοίξει το καινούριο ΕΣΠΑ για να ενταχθούν μέσα. Έτσι υπάρχουν και αυτά. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι παρόλη την κατήφια και όλη τη στεναχώρια που υπάρχει, πάλι θα βρούμε έτσι ένα παράθυρο το οποίο θα έχει φως για να κάνουμε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτά που έχουμε ήδη ξεκινήσει, αλλά να βάλουμε και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Μπορούν να μπουν σε τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία και πολύ μεγάλα έργα του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή μιλάμε περισσότερο για ένα πρόγραμμα της καθημερινότητας? Κοιτάξτε, μπορούν να μπουν και πολύ μεγάλα έργα. Το θέμα είναι. Εγώ προεκλογικά θα σας πω, εδώ στο ThrakiNet, άκουγα όλους τους υποψηφίους να λένε θα το εντάξω στο ΕΣΠΑ. Κάποια στιγμή είχα την αίσθηση ότι ανοίγοντας το ΕΣΠΑ θα ζούμε σε μια διαφορετική πόλη, σε μια άλλη πόλη. Ναι, ναι. Είναι τόσο τα λεφτά, είναι τόσο τα προγράμματα? Κοιτάξτε, τα προγράμματα υπάρχουν, αλλά μην ξεχνάτε τώρα και η περίοδο την οποία βιώνουμε, έτσι. Και ίσως και κάποιες αλλαγές οι οποίες μπορούν να επέλθουν. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και πώς θα λειτουργήσει και πώς θα συνεχίσει να έχουμε αυτό που είπες, ότι έχουμε το ΕΣΠΑ και θα γίνει μια καινούργια πόλη. Σαφώς υπάρχουν χρήματα, πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και πρέπει να εντάξουν προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές, όχι ουτοπικές. Οι οποίες, βλέποντας τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που υπάρχει, να μπορούν αυτές να είναι εντάξιμες και να είναι εφικτές στον ρόλο τους. Mm-hmm.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό, τι βάζει σε πρώτη προτεραιότητα? Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την καθημερινότητα, την εικόνα της πόλης? Βλέπω, ας πούμε, ότι ανατολικά, εκεί όπου είναι η νέα είσοδος και ήταν σχεδόν, είχα αναφερθεί στη μοίρα του, στα περβάζει, τα περιβόλια κτλ., γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά, η οποία μπορεί να φαίνεται για κάποιους ότι είναι δουλειά των Κυπουρών. Δεν είναι δουλειά των Κυπουρών. Στην πραγματικότητα όμως αλλάζει την εικόνα της πόλης. Βέβαια. Πού θα δώσετε βαρύτητα το επόμενο διάστημα? Είναι 5 χρόνια. Κύριε Σταυρίδη, πρέπει όλα να τα έχουμε στο μυαλό μας. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι αυτό το οποίο εισπράττει ο άνθρωπος και ο δημότης καθημερινά στη ζωή του. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, σαφώς έχουμε μπει σε έναν κύκλο ημερίδων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, που πρέπει, ας πούμε, να αλλάξουμε παρανομαστή, να το πω έτσι, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και φιλοσοφία, αν θέλεις. Και είναι κάτι το οποίο ήδη προάγεται μέσα από το ΑΣΠΑ όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την καινούργια κουλτούρα γύρω από την επιχειρηματικότητα. Όλα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχει καθημερινότητα, υπάρχει επιχειρηματικότητα, υπάρχει ανάπτυξη με όποιο τρόπο μπορούμε. Υπάρχουν ανάγκες. Δηλαδή, εγώ θα σου πω, σαν πρόεδρος του ΑΠΟΚΔΑ που ήμουν πριν, αθλητικοί χώροι, τεράστιες ανάγκες. Η πόλη μεγαλώνει, το δυναμικό μεγαλώνει. Πρέπει αυτά τα πράγματα να βάλουμε στο μυαλό μας, όπως έχουμε κάνει ήδη προτάσεις, ας πούμε, για αθλητικούς χώρους. Και να αρχίσουμε να λέμε ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε, τουλάχιστον μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, στις ανάγκες των δημοτών. Ναι. Όλα πρέπει να προωθήσουμε. Πρέπει καρχήν να διεκδικήσετε κάποια πράγματα και στη συνέχεια να αρχίσουν να υλοποιούνται. Βέβαια. Βέβαια. Στην εκπαίδευση, σχολιά. Έχουμε ήδη προγραμματίσει πάνω στο στρατόπεδο Παρμενίωνα. Υπάρχουν οι ανάγκες. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι τα κριτήρια αλλάζουν συνεχώς. Είμαστε ένας Δήμος ο οποίος εξελίσσεται, μεγαλώνει και ανάλογα μεγαλώνει και ανάγκες του πληθυσμού. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο πρίσμα μας. Από πού μπορούμε να κερδίσουμε? Λένε πολλοί ότι ο τουρισμός είναι το μεγάλο χαρτί και επίσης το ακούγαμε πάρα πολύ έντονα τους προηγούμενους μήνες. Βλέπουμε Τούρκους, βλέπουμε Βούλγαρους, βλέπουμε Ρουμάνους, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή για κάποιες μέρες. Εγώ θα σας πω ότι είχα μείνει έκπληκτος. Στις αρχές του Σεπτέμβρη, στο συγχρονισμένης κολύμβησης. Βέβαια. Όπου εκεί, πέρα από αυτό που έγινε στο ίδιο το κολυμβητήριο, είδα πάρα πολύ κόσμο ξένο να έρχεται στην περιοχή και να δαπανά και χρήμα. Κοιτάξτε, Σάκη, όλα αυτά τα μεγάλα event, οι μεγάλες εκδηλώσεις αυτές, έχουν μια δυνατότητα προσέγγισης κόσμου η οποία είναι απίστευτη. Τώρα, όταν μιλάς για ένα παγκόσμιο στην Αλεξανδρούπολη, σε ένα καινούριο κολυμβητήριο το οποίο είναι όμως δεύτερο στην Ελλάδα και είναι στολίδι πραγματικά και πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο έπακρον. Και έχουν γίνει, ήδη έχουμε κλείσει 3 μεγάλες οργανώσεις σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι απίστευτα αποδοτικό. Όταν έχεις δηλαδή 4-3 μεγάλες εκδηλώσεις μόνο για το κολυμβητήριο σε ένα τέτοιο κόσμο ο οποίος ασχολείται με τον υδάτινο αθλητισμό, έχεις κατευθείαν μία προσέγγιση κόσμου ο οποίος θα έρθει για μια στιγμή, για τη διάρκεια των αγώνων, αλλά πρέπει μετά να αγαπήσει και την πόλη. Μπορεί και να ξαναρθεί το καλοκαίρι. Όλο αυτό αρχίζει και λειτουργεί. Δεν είναι βέβαια όμως το κολυμβητήριο. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον δεχτούμε. Βέβαια. Και η εικόνα που θα το δώσουμε είναι η εικόνα που πρέπει να υπάρχει. Βέβαια. Σαφώς. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε όχι μόνο εμείς, πρέπει να το κάνει όλος ο κόσμος. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέγαμε και πριν και για τους επαγγελματίες. Πώς συμπεριφερόμαστε δηλαδή και στον κόσμο ο οποίος έρχεται από έξω. Δεν είναι μόνο στο κολυμβητήριο μόνο. Έχουμε το βόλι, κορονίδα. Εκεί έχουμε τώρα τρομερή ανάγκη. Λοιπόν, εκεί πέρα ο χώρος ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το μεγάλο κλειστό, ίσως να το ξανασκεφτούμε και να πούμε ότι πάμε σε κάτι πιο ρεαλιστικό, αλλά σίγουρα χρειάζεται ένας αθλητικός χώρος. Μεγάλος. Ο οποίος έχουμε τον Εθνικό αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι άξιος εκπρόσωπος. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Σάββατο στις 8 η ώρα παίζει ο Εθνικός με τον Ορέστη. Έτσι. Γι' αυτό και βάλαμε και τα εγγένεια της γιορτής στις 6 η ώρα. Οπότε όταν έχεις μια δουλειά. Ευρύτικο μάτς, μεγάλο. Ευρύτικο μάτς, ναι. Εδώ νομίζω ότι υπάρχουν αυτά μεταξύ μας, εντάξει. Αλλά βλέποντας τη δυναμική που έχει ένα τέτοιο άθλημα και βλέποντας ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι στην πρώτη κατηγορία και κοντράρει και φιγουράρει στην πρώτη θέση, υπάρχει μια μεγάλη προοπτική. Λες ρε γαμώτο, είναι δυνατό να μην έχω ένα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν 30 χρόνια, Σάκη, που υπήρχαν χρήματα γιατί πέρασαν αρκετά χρήματα. Τώρα δυστυχώς ζούμε και κρατιόμαστε. Και προσπαθούμε με μεγάλη δύναμη να συντηρήσουμε αυτά που έχουμε. Αυτά που ζήσαμε δηλαδή στον αθλητικό οργανισμό, αυτά που είδα ήταν, τι να σου πω τώρα, τραγελαφικά. Ναι. Τραγελαφικά δυστυχώς. Αλλά είναι αυτή η κατάσταση. Πλέον πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Είναι ένα στοίχημα να συνεχίσουν καταρχήν να λειτουργούν οι χώροι.
Βλέπουμε την Ελλάδα κολυμπητήρια να κλείνουν. Τα κολυμπητήρια τα περισσότερα στην Ελλάδα είναι κλειστά. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα υπάρχει, μίλησα χθες συγκεκριμένα με την προπονήτρια της Εθνικής Ελλάδος, την κυρία Θηβαίου, και μου λέει: Στέλιο, μας βγάζουν από το κολυμπητήριο. Έχουμε σε 10 μήνες Ολυμπιακού στο Ρίο και δεν μπορούμε να αφληθούμε. Γιατί δεν έχει άδεια λειτουργίας. Ναι. Το κολυμπητήριο κάτω. Εμείς ευτυχώς έχουμε και άδεια λειτουργίας, είμαστε καθόλου ανώνυμοι. Και εγώ βέβαια τους προσκάλεσα και λέω: Ελάτε να κάνετε σαν την προπόνηση εδώ. Εννοείται. Θέλω να πω ότι. Δεν μπορούσε να γίνει εφικτό αυτό, να γίνει πραγματικότητα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα. Λέμε τώρα. Από εγκαταστάσεις λέω. Είμαστε. Βέβαια είμαστε. Βέβαια είμαστε. Αυτή τη στιγμή είμαστε. Έχουμε άδεια λειτουργίας. Έχουμε ένα από τα. Όχι, ένα από τα δύο καλύτερα κολυμπητήρια στην Ελλάδα. Είναι... Το ζηλεύει όλος ο κόσμος το κολυμπητήριό μας. Το θέμα της συντήρησης είναι στοίχημα. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Και πρέπει και ο κόσμος να το καταλάβει. Ότι τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει στον αθλητικό κόσμο. Κάποτε, δηλαδή, υπήρχε η ευχέρεια, υπήρχε το χρήμα, όλα αυτά τα πράγματα συντηρούτανε. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έρχονται αθλητικά σωματεία και μου λένε: Ρε, εσύ θέλουμε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ για μετάλλια κτλ. Δεν υπάρχουν. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Και να σου πω όμως τι, είναι στοίχημα και για τα ίδια τα σωματεία. Μακάρι να υπήρχε οικονομική δυνατότητα να στηρίξουμε όλα τα αθλήματα. Όλα τα αθλήματα και να. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν τρομερή δουλειά, φέρνουν και λειτουργούν και αυτοί προς τα έξω. Κάνουν την πόλη μας γνωστή. Είτε αυτό λέγεται στίβος, είτε λέγεται βόλεϊ, είτε λέγεται κολύμβηση, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, τα πάντα. Όλοι αυτοί είναι πρεσβευτές, όλοι αυτοί οι αθλητές. Και μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε, δυστυχώς. Αλλά και εκεί υπάρχει το θέμα ότι πρέπει όλοι να καταλάβουν και τα αθλητικά σωματεία μεταξύ τους ότι παιδιά, αυτά έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σας προσκαλώ όλους αύριο στις 6 ώρα στο πάρκο των Χριστουγέννων και νομίζω ότι οι εποχές είναι για να φάμε ο ένας τη σάρκα του άλλου. Έτσι θέλει να φαίνεται τουλάχιστον προς τα έξω. Εμείς θα απέχουμε από αυτό. Θα γίνουμε μια ωραία παρέα εδώ στην όμορφη περιοχή μας. Θα βοηθήσουμε τον τόπο μας και μπορούμε τις ανάγκες μας να τις καλύψουμε μοιράζοντας αγάπη και δίνοντας το χέρι ο ένας τον άλλον. Το έχουμε δείξει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι η σειρά μας να το ξαναδείξουμε τώρα. Και τώρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αγάπη θέλει, προσπάθεια και να κοιτάμε και το διπλανό μας, Άκη. Δυστυχώς να κοιτάμε και το διπλανό μας. Βλέπω δηλαδή το 2014, μετά από όλη αυτή την οικονομική δυσχέρεια την τρομερή, ότι ακόμα πολλοί κοιτάνε τον εαυτό τους. Ας αλλάξουμε λίγο φιλοσοφία. Πρέπει να κοιτάμε και το διπλανό μας. Γιατί το πρόβλημα του διπλανού μας είναι θέμα ημερών να φτάσει στην πόρτα μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Πρώτα Θεός, την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ, τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, στις 9, ειδήσεις. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.